πώς χοντρούλης, όχι επίπεδο πάγκαλου ή Βενιζέλου, πιο, έτσι πιο σημαντικό, ένας αφράτος μπαμπάτσικος το λέει. Ένα φαγανόπαιδα. Που ήταν πρωθυπουργός, αν σα θυμίζει κάτι αυτό τη χώρα πριν από. Με το Euro. Και το μαγικό. Ναι, αυτό. Α, μπράβο! Ο PlayStation, ο πρωταθλητής του PlayStation. Ο οποίο το μαγικό είναι ότι παραμένει και είναι βουλευτής. Είναι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι φοβερό. Τον ψάχνουν από το Discovery και από τον National Geographic για τον αόρατο βουλευτή. Πώς δηλαδή έχει καταφέρει να το πετύχει αυτό το πράγμα. Δείτε λοιπόν αυτό, σαν ελπίζω να θυμηθήκατε ποιος είναι ο Κώστας Καραμαλής. Δείτε τις δικές του ομιλίες και τα λοιπά, τα στατιστικά του Καραμαλή σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέπω το Περιοδικό Βουλή και Ευρωβουλή. Mm. Πολύ κάθε μήνα. Το τέλος Δεκεμβρίου. Γεωργιάδης Άδωνης. Δείξε μου εδώ, παρακαλώ, διάλεξη μου. Αυτό το βαθμολόγιο με βάση Βουλή, με βάση κοινωνική μας δράσεως. Έχω κάνει από πέρσι τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα 81 ομιλίες, 1151 ερωτήσεις, 36 επιτροπές και 769 αναφορές. Ωραία! Ωραία. Κώστας Καραμαλής έχει κάνει μία ομιλία. Μία ομιλία στην αρχή. Εκεί που παρέδωσε την επιτροπή. Στην αρχή, ναι. Μηδέν ερωτήσεις, μηδέν επιτροπές, μηδέν αναφορές. Κυρίες και κύριοι, μετά τον 007 έχουμε τον βουλευτή 0001. Κώστα Καραμαλή. Μηδέν αναφορές, μηδέν ερωτήσεις, μηδέν τέτοιο και μία ομιλία υποχρεωτική όμως. Η ομιλία που έπρεπε να παραδώσει την Πρωθυπουργία. Αλλά πέρα από τον Καραμαλή, το οποίο εντάξει δεν χρειαζόμαστε τα στατιστικά για να το